σε μια σειρά από ερωτήσεις. Καταρχάς, επιμένω ότι το θέμα της κήρυξης ΑΟΣ και μόνον δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Με την έννοια ότι η κήρυξη είναι αφηρημένη ενέργεια, η οποία δεν προσδιορίζει και την ΑΟΣ. Απλώς προσδιορίζει τη διάθεσή μας να έχουμε ΑΟΣ. Η ΑΟΣ θα προσδιοριστεί οριστικά από τη στιγμή που θα οριοθετηθεί. Από τη στιγμή δηλαδή που θα υπάρξει συμφωνία με το γειτονικό κράτος για την οριστικοποίηση αυτής της κατάστασης. Άρα δεν έχει καμία σημασία η κήρυξη της ΑΟΣ. Στο θέμα του κυρίου Ιακουμίδη, θα πω το εξής. Ο νόμος ευτυχώς έχει ξεχαστεί. Και λέω ευτυχώς διότι ήταν ατυχής νόμος. Με την έννοια ότι έλεγε πως η Ελλάδα και η Ελλάδα ορίζει ελλείψη συμφωνίας τη μέση γραμμή ως τη γραμμή η οποία είναι η πρέπουσα για τις... ναι. Αυτό ήταν ατυχές. Διότι πρώτον δεν μπορεί να το κάνει αυτό διότι δεν είναι συμφωνημένο και δεύτερον η μέση γραμμή δεν είναι κανόνας του διεθνούς δικαίου πλέον. Είναι τμήμα μιας συνολικότερης οριοθέτησης η οποία μας οδηγεί σε δίκαιο αποτέλεσμα. Σας λέω και πάλι, δεν το έχουν πιέσει πολύ το θέμα του νόμου 4.011 του 2011. Ως εκ τούτου, ας το ξεχάσουμε αυτό. Το τρίτο θέμα είναι αυτό που έδειξε ο κ. Γούνερες. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κανένα λόγο να θεωρεί ότι είναι κακή η περίπτωση του δικαστηρίου. Διότι ενδεχομένως δεν θα αποκτήσει όλα όσα περιμένει. Βεβαίως, η Ελλάδα δεν θα αποκτήσει όσα περιμένει. Αλλά θα αποκτήσει ένα προσόν. Ότι θα έχει κλείσει ένα καρκίνωμα εκκρεμότητας, το οποίο την βασανίζει επί 50 χρόνια. Και αυτό είναι το βασικό της πλεονέκτημα. Ότι η Ελλάδα, πηγαίνοντας στο δικαστήριο, χωρίς να έχει την πρόθεση να αποκτήσει ό,τι επιθυμεί, θα κατορθώσει να κλείσει με την Τουρκία μια πολυετή εκκρεμότητα η οποία την ταλαιπωρεί. Είναι το πούμε πιο ομά, στη χειρότερη περίπτωση θα χάσει μερικά από τα δικαιώματα που θεωρεί ότι έχει αλλά δεν εξασκεί μέχρι σήμερα. Η Ελλάδα έχει τηρήσει μία μαξιμαλιστική θέση σε όλα τα ζητήματα. Έχει θεωρήσει ότι μπορεί να έχει ΑΟΣ μέχρι την Κύπρο, πράγμα αδύνατο. Έχει θεωρήσει ότι μπορεί να έχει 12 μίλια παντού και έχει θεωρήσει ότι μπορεί να έχει έναν εθνικό ενέργειο χώρο μεγαλύτερο από την Αιγαίλια ζώνη της. Αυτά είναι τα τρία της μεγάλα αμαρτήματα. Πιστεύω ότι μόνο μέσα από το δικαστήριο και την δικαστική επίλυση θα λυθούν αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πακογιάννη.